Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ σήμερα πριν από λίγο με 1-0 στα Χασομέρια επί της ΑΕΚ με 1-0 σε ένα σφιχτό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που οι προπονητές και του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, ο ένας με την τριάδα των χαφ που προτίμησε και του βγήκε στο τέλος θετικό, ο Ίβιτς, με τον Σακόφ τρίτο χαφ, με τον Τζίμιρο και τον Κανία, με την επιμονή να παίξει ο Τζαλ Μακάμπος, ο Ροντρίγκες και ο Κλάους, θα τα πούμε αργότερα το τι έγινε, τι δεν έγινε. Ο άλλος επαναφέρει δεύτερο κόφτη, το Σιμόες, και καλά έκανε, γιατί με Γιόγανσον, Μάνταλο, Μπακασέτα και δύο στα φτερά είναι πάρα πολύ διακινδυνευμένο, παρακινδυνευμένο για ένα παιχνίδι μέσα στην Τούμπα. Να πω ότι το παιχνίδι πήγαινε για την ισοπαλία και ίσως να λέγαμε ότι αν έλεγε ισόπαλο θα ήταν το ιδανικότερο αποτέλεσμα, το καλύτερο αποτέλεσμα που πέρασε. Με ένα ΠΑΟΚ ο οποίος έδειξε ότι από το χώρο του άξονα δημιούργησε καταστάσεις, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο με την είσοδο του Μπίσεσβαρ, ο οποίος πήγε καλούτσικα, αλλά σίγουρα διερωτώνται οι φίλοι του ΠΑΟΚ γιατί παίζει μόνο 30 λεπτά, γιατί η καρδιά του είναι αδύνατη. Μην διερωτάστε όταν βλέπετε έναν αθλητή ο οποίος δεν μπορεί. Δεν είναι μαλάκας ο Ίβιτς ή ο κάθε προπονητής να έχει ένα τέτοιο παίκτη και να μην το βάζει 90 λεπτά, αν μπορεί να παίξει. Και το ερώτημα είναι αν έκανε καλά που τον έβαλε μετά το 60. Καλά έκανε και τον έβαλε μετά το 60, γιατί όταν έχεις το σκορ σου υπέρ, δεν τον βάζεις ή τον βγάζεις από την τριάδα μπροστά, έναν τον βάζεις και αυτόν σαν τέταρτο. Αν δεν κερδίζεις, τον πετάς μέσα και παίρνεις το αποτέλεσμα. Εκείνο το οποίο φάνηκε είναι ότι ο Μιστακίδης πρέπει να παίρνει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και εδώ δικαιωνόμαστε και σαν εκπομπή και σαν μέσα ότι αυτό το παιδί πρέπει να παίξει περισσότερο και στην πλευρά αν θέλεις, γιατί και στον γκολ έρχεται, όπως το είδαμε, το έκανε με τη Λάρισα, και στη διείσδυση έρχεται και από πίσω με διασκελισμό έρχεται. Άλλο παιχνίδι είναι αυτό. Ναι, αυτό είναι άλλο παιχνίδι, σωστό. Και επίσης να πούμε ότι εκείνο που ακούστηκε ου στην Τούμπα, δεν ξέρω αν ακούστηκε για τον Κλάους ή για τον Ήβιτς ή για τους δύο μαζί. Σωστά ακούστηκε το ου. Όχι, ήταν για τον αυτό που πέταξε το Βεγγαλικό. Για το Βεγγαλικό. Λοιπόν, στο 88, τι μου το βάζει τον Περέιρα, ρε φίλε. Στο 88, αφού βλέπετε ότι επί 75-80 τελικές, ούτε οι 5, οι 6, οι 7 δεν γίνονται από τα σέντερφορ του ΠΑΟΚ. Μια ομάδα η οποία παράγει και βγάζει τελικές, τις χάνει, ωραία. Και στα φορτώματα σήμερα έλειπε ο σέντερφορ. Τώρα, έχει ψυχολογικό, είναι ντεφορμέ. Είναι και τα δύο μαζί, δεν βρίσκει χημεία κτλ. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το ξέρουν οι προπονητές και οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Εκείνο που ξέρω εγώ χρησιμοποιώντας τη στατιστική για λίγες φορές στη ζωή μου είναι ότι 100 τελικές, 100 7 τελικές, 7 γκολ, από τα οποία από τις τελικές δεν τις κάνουν οι φορ. Ναι, δεν τις κάνουν οι φορ. Και εδώ φαίνεται ότι ο Περέιρα, όπως λέει στη γειτονιά μου την κάτω Τούμπα, αδικεύεται. Αδικαίνεται, διότι και την ταχύτητα έχει και το τελείωμα έχει και τη φρεσκάδα έχει και το μεγάλο χώρο έχει για να φύγει και στην κόντρα και να πάει και στο ένας μέλλον. Και αδερφέ, εντάξει, να το πεις, ναι, ότι ο Κλάους μπορεί να βρίσκεται σε κακή κατάσταση, δεν βγαίνει ο Κουλούρης, δεν βγαίνει ο Κουλούρης από πίσω, ίσως και δεν επέμεναν στον Κουλούρη γιατί έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τον Κλάους, αλλά φάνηκε σήμερα πρώτον ότι ο Μπίσεσβαρ δεν μπορεί 90 λεπτά, δεν ξέρω αν θα μπορεί σε δύο μήνες. Πάντως δείχνει ότι δεν είναι θέματα δουλειάς της ομάδος, είναι του παίκτη η κουλτούρα τέτοια, η φτιαξιά. Είναι μισοπνεύμονας, ποιοτικότατος, μισοπνεύμονας από την άλλη μεριά. Δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά, μην κατηγορείτε τον προπονητή που δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Αυτός δεν φταίει ο προπονητής. Ο Μιστακίδης πρέπει να πάρει περισσότερο χρόνο. Είπε άλλο όμως γι' αυτό. Ποιο είπε? Είπε άλλο πράγμα γι' αυτό. Για το πίστευε βάρο. Θα μου το πει μετά. Εσύ που κομμένος είσαι. Όχι, όχι. Τι, μην ξεσέχεις αυτά. Ναι, είμαι δύο εβδομάδες. Και εγώ δύο εβδομάδες. Με κόλλησε δε μαλάκα. Όχι, όχι. Τι όχι, άλλος με κόλλησε. Ξέρω εγώ, έχεις σκεφτό πως θέλει να δω το χαρτουνιέ στο λαιμό. Κλείστε τα κινητά, βάλτε στο αθόρυβα. Κλαίω στη διαφήμιση με την καράβλα όταν σου βάζει η μαλλιά σαν να βάζει τούβα σε πτήφο. Πολύ καλή επαγγελματία, η κύριε, όπως όλοι οι διαφημιζόμενοι μας. Είναι ένας και ένας. Εδώ αλήτης, κοπρόσκυλο, απατεώνας, δεν έχει διαφημιστεί ποτέ. Ποτέ. Ούτε παλιότερο ούτε τώρα. Λοιπόν, εντάξει, τέλος, κλείνει η παρένθεση. Για τον Μπίσεσβαρ λοιπόν δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Ο Μιστακίδης πρέπει να παίζει, να του δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και πρέπει να βρουν τσαρέ, οι παοξίδες, τσαρέ, που έλεγε οι γιαγιάδες μας, με τον Σέντερ Φορ. Λοιπόν, άστε, τίποτα, άστε. Ναι, ο Σέντερ Φορ λοιπόν δεν τροφοδοτείται, δεν πάει στενασμένα. Όταν φορτώνουν, τα κάνουν οι άλλοι. Λοιπόν, τελειώνουν τις φάσεις οι πλαϊνοί,
τελειώνουν τις φάσεις οι Πισινοί, τελειώνουν τις φάσεις οι Κεντρώοι, δεν τελειώνει τις φάσεις ο Κλάους. Σήμερα πάτησε την περιοχή στο πρώτο ημίχρονο 4 φορές ο Τζίμιροτ και έκανε τελική ο Τζίμιροτ, που εγώ χαίρομαι να βλέπω από τον κεντρικό άξονα να πετάει, να πατάει, συγγνώμη, ο Χαφ την περιοχή και να γυρίζει πίσω. Έτσι γίνεται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Που από κάθε Τζίμιροτ, ο κάθε Σάκχοφ, ο κάθε Μπίζεσβαρ και ο κάθε Κανίας όταν χρειαστεί, συγγνώμη, λιγότερο βέβαια, να πατάνε αυτή την ρουφιάνα την περιοχή. ΙΑΕΚ! ΙΑΕΚ! Ο θαλαμοθύρακας πάνω σε αυτόν τον κλάδο, θα και μετά συνεχίζει. Ναι, ναι. Ο θαλαμοθύρακας μου στέλνει μήνυμα στο 85. Πιο επικίνδυνος είναι ευνούχος σε μπουρδέλο παρά ο φετινός κλάδο για αντίπαλη άμυνα. Πολύ καλό. Πολύ σωστό. Ατακαδόρικο. Πολύ σωστό. Ωραίο. Σωστό, ναι. Επίσης, να πω, η ΙΑΕΚ στήθηκε πολύ καλά αμυντικά. Δίτα Κλαμπρόπουλος, Κολοβέτσιος, Γκάλο στα 20 μέτρα. Μάνταλος, Πατίτο, Ροντρίγκες σαν δεξιά και αριστερά μπακ αντίστοιχα. Και πιο λίγα μέτρα. Πολύ κοντά, πολύ κοντά, τον κλείσαν τον ΠΑΟΚ, του κλείσαν τους χώρους. Απλά τι έγινε, τι έγινε. Δεν μπορούσε να βγάλει κόντρα η ΑΕΚ, δεν μπορούσε να βγάλει κόντρα η ΑΕΚ, γιατί ο Σιμόες κόβει, ο Γιώχανσον κόβει και λίγο προωθείται, δεν είναι να πατήσει περιοχή. Και ο Μπακασέτας μαζί με τον Αλμέιδα είναι πάρα πολύ βαρύ. Βαρύ κορμίνο, και ο Μπακασέτας είναι βάρης. Έχει ένα καλό ποδάρι αριστερό να το απασφαλίσει και να σουτάρει, αλλά μέχρι να το απασφαλίσει τον κλείνουν οι υπόλοιποι. Ο Μπακασέτας πιστεύω, θα πεθάνει, ναι, και δεν ξέρει τι θέση έπαιζε, ναι, ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι το μάτς το έχασε ο προπονητής της ΑΕΚ, γιατί βγάζει το Σιμόες στο 84 και τον Αλμέιδα στο 90. Πιστεύω ότι ο Μπακασέτας δεν χρειαζόταν 90 λεπτά. Δηλαδή μπορούσε να βγάλει τον Μπακασέτα και να βάλει τον Γαλανόπουλο, να βάλει λίγο πιο μπροστά τον Γιώχανσον, όταν η ΑΕΚ μας έδειξε ότι είναι ευχαριστημένη με την ισοπαλία. Εντάξει. Και επίσης δεν βγάζεις το βαρύ κορμί, εφόσον το έχεις γυρίσει. Δηλαδή τι περιμένεις, τον Αραβίδη να φύγει στην κόντρα σε 2 λεπτά? Όχι. Επειδή θα φορτώσει ο ΠΑΟΚ στη μεγάλη περιοχή, θα πάει η μπάλα στη μεγάλη περιοχή και με ανορθόδοξο τρόπο, θα γίνει κανένα κόρνερ, κανένα αυτό. Θες ένα ψηλό κορμί παραπάνω, έχεις και τον Γαλανόπουλο 2, έχεις τον Γιώχανσον 3, Λαμπρόπουλο Κολοβέτσιο 4-5, κλειδώνεις το 0-0 και το παίρνεις και παίρνεις ένα πόντο μέσα στη Τούμπα, η οποία ήταν σήμερα πάρα πολύ δυνατή έδρα. Για μένα λοιπόν, ήταν πολυτέλεια να μείνουν 90 λεπτά ο Μπακασέτας με τον Μάνταλο, θα μου τα πει ο εξής, δεν ξέρω αν συμφωνεί όχι, μεγάλη ιστορία. Το άλλο ήταν ότι τον Αραβίδη, άμα θες να τον βάλεις, το χτυπάς στην αρχή, το χτυπάς στην αρχή, να φύγει στην κόντρα φρέσκος απάνω στα center back του ΠΑΟΚ, τον Μαλεζά και τον Κρέσπο. Στο 90 τι τον βάζεις? Να σου φύγει τι, με ποιον? Να σου φύγει με τον Λάζαρο? Έχει άλλο θέμα με τον Αραβίδη. Τέλος πάντων, αν έχουν τέτοια θέματα με τον Αραβίδη δεν ξέρω. Για διαιτησίες τώρα και τέτοια, ακούστε ποια είναι η θέση δική μου. Όπως το Καραϊσκάκι, η φτέρνα του Ιντέγκε πέρασε. Εντάξει τώρα, δεν έχει καμιά σχέση με τον Αραβίδη. Όχι, μην πάει να δικαιολογήσει τώρα. Δεν έχει καμιά σχέση με τον Αραβίδη. Α, το χέρι μου τώρα το βάζω. Α, το οπαδικά. Άστα το οπαδικά. Όχι οπαδικά. Τώρα βγαίνουν οι αξίδες τώρα να κλαίνουν για τον πέναλτι. Όχι, και για την μπάλα βγήκε out. Εντάξει παιδιά, εγώ δεν μπαίνω σε τέτοια οπαδική διαδικασία. Πρόσεξε. Θα σου δώσω. Καλά το λες αυτό. Δεν μπαίνω. Αλλά αυτό είναι τρομερό να πει στα 10 χρόνια. Το οποίο όντως βγήκε out την μπάλα και το είπε ο επόπτης, ήταν μια γρήγορη φάση και ήμουν στην αμφισβήτηση. Και δεν ήξερα τι να κάνω. Και το έδωσα πλεονέκτημα στον επιθετικό. Και εκεί στους άλλους γίνονται 10 φάσεις κάθε αγώνα. Δεν είχα μια σχέση με μετάλλο. Δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι με τα σαντιμέτρ. Το αν βγήκε η μπάλα έξω εγώ, σαν Αυτόπουλος, δεν είμαι οπαδός της ΑΕΚ. Δεν είμαι οπαδός κανένας. Δεν θέλω να κλάψω. Ο Σιδηρόπουλος δεν μου δείξε ότι ήθελε να βοηθήσει. Εννοείται έναν αυτό. Out ήταν η μπάλα. Τι μπορούσε... αλλά εννοείται ότι δεν ήθελε. Φωνάζει να για τον πέναλτι, πάτησε τη φτένα. Δεν ασχολούμαι. Και στο φινάλε, αν κάποιος βοηθήθηκε από αυτό, πάλι ο Ολυμπιακός ήταν. Ναι. Γιατί? Γιατί έμεινε πιο πίσω η ΑΕΚ. Λοιπόν, θα πάμε τώρα από τον ηττημένο. Το Πατίτο. Θα πάμε μετά. Θε να μιλήσει πρώτο. Πώ μπορεί να μιλήσει. Καταρχήν πήγατε στο γήπεδο. Πήγε στο γήπεδο. Πήγε στο γήπεδο. Πήγε στο γήπεδο. Πήγε στο γήπεδο. Να με πάρει να μιλήσουμε πρώτα. Να μιλήσουμε πρώτα στο γήπεδο. Ωραία. Λέγε τώρα. Πρωτοπόροι. Λοιπόν. Ναι. Τώρα η ειρωνία. Πρωτοπόροι. Τι να μιλήσουν οι πρωτοπόροι τώρα. Εκτός από όλη την Ελλάδα που γελάει, γελάνε και οι δικοί σας τώρα με εσάς.